Δεν μασά τα λόγια της η Τουρκάλα δημοσιογράφος, η οποία είναι και κεντρική παρουσιάστρια του καναλιού το οποίο έκλεισε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος, Σωτήρη Δανέζη, όταν τον ακούσει κανείς τρίτος να μιλά, νομίζει ότι κυβερνά μια χώρα η οποία είναι πανίσχυρη οικονομικά, που έχει υψηλή τεχνολογία, βλέψεις μέχρι και στο διάστημα τον ακούσαμε να αναπτύσσει ό,τι έχει. Η πραγματικότητα όμως στο εσωτερικό της χώρας του είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχουν κάποιοι Τούρκοι πολίτες, Γιάννη, που όταν ακούν τον Ερντογάν φτάνουν στο σημείο να μην αναγνωρίζουν τη χώρα τους. Η πραγματικότητα πραγματικά για εκατομμύρια πολίτες που βλέπουν τον πληθωρισμό να καλπάζει και την ανεργία να... Και είναι καλά και ωραία αυτά τα παραμύθια του διαστήματος, αλλά δεν γεμίζουν το στομάχι κανενός. Επισήμως η ανεργία είναι στο 13%. Αλλά αντιπολίτευση και συνδικάτα κάνουν λόγο για μαγείρεμα στα νούμερα και για 10 εκατομμύρια ανέργους αντί για 4. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης κάνουν το άσπρο μαύρο όταν ακόμη και ο ίδιος ο Ερντογάν διατάζει, το είδαμε τον περασμένο Γενάρη, να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα που έχουν πάρει την ανηφόρα. Η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα Takvim έφτασε στο σημείο να δίνει συμβουλές στους αναγνώστες της για φθηνά ψώνια, γράφοντας πως οι καταναλωτές θα πρέπει να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ με γεμάτο στομάχι. Να είναι χορτασμένοι, ωραία, για να μην τους ανοίγει ώρες συμβουλή. Και τα παράφια. Μάλιστα. Και να είναι και ικανοποιημένοι με ένα μικρό καλάθι, αποφεύγοντας τα μεγάλα καρότσια για τις αγορές τους. Ο κυβερνητικός τύπος είναι γεμάτος επένους για τα πολλά καλά νέα του Προέδρου και παράλληλα προειδοποιεί τις εχθρικές δυνάμεις από το εξωτερικό που προβάλλουν αντίσταση στις πολιτικές του, όπως οι πρόσφατες, όπως γράφει, φοιτητικές διαμαρτυρίες στην Κωνσταντινούπολη. Η τουρκική ηγεσία, Γιάννη, μοιάζει να αποσύρεται όλο και περισσότερο σε ένα παράλληλο σύμπαν με τον Ερντογάν να υπόσχεται ότι η χώρα θα είναι σύντομα μέσα στις 10 ισχυρότερες στον πλανήτη και την ίδια ώρα να ανοίγει τη συζήτηση για νέο σύνταγμα. Οι επικριτές του Τούρκου Προέδρου λένε πως με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία του. Πάντως, με άδειο στομάχι δεν φτάνεις εύκολα στο φεγγάρι, Σωτήρη, έχεις δίκιο.